Μένουμε στις οικονομικές σελίδες του δελτίου μας και πάμε να ανοίξουμε τα επιχειρηματικά νέα της ημέρας με τον συνάδελφό μας, τον Ανέστη Ντόκα, που είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Λοιπόν, καλή αρχή. Πάμε. Λοιπόν. Καταρχάς, να δούμε τι γίνεται με τον Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί κατά καιρούς το θέμα της πόλης έχει προκαλέσει σφοδρές πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ακριβώς. Σε 15 μέρες από σήμερα, 29 Οκτωβρίου, είναι τελευταία ημέρα για την υποβολή των προσφορών για την πώληση του 30% του Ελευθερίου Βενιζέλος. Η κυβέρνηση θέλει ένα τίμημα το οποίο να ξεπερνά ελαφρώς το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ναι. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα πρέπει να πω ότι πίσω από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές είναι κινέζικες εταιρείες, είναι γαλλικές εταιρείες, είναι το υφιστάμενο καναδικό συνταξιοδοτικό φαν το οποίο ήδη έχει συμμετοχή ο Ελευθερίος Βενιζέλος, είναι ο όμιλος Κοπελούζου και γενικά θα δοθεί μεγάλη μάχη, διότι μην ξεχνάμε ότι είναι ένα από τα καλύτερα, πιο σύγχρονα αεροδρόμια στην Ευρώπη. Στο 8μηνο που διανύσαμε, Ιανουαρίου-Αυγούστου, είχε μια αύξηση της ευρωπαϊκής κίνησης πάνω από 31%. Και βέβαια στο σχεδιασμό είναι ότι ο νέος επενδυτής που θα μπει με το 30% θα πρέπει να βάλει επιπλέον κεφάλαια για να το αναπτύξει. Θέλει επέκταση το Ελευθέριος Βενιζέλος. Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες. Mm-hmm. Και νομίζω, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι θα είναι μία από τις επενδυτικές κινήσεις των επόμενων μηνών που θα πραγματοποιηθεί σε σχέση με την επόμενη είδηση που σου έχω ετοιμάσει και αφορά τελικά την πώληση mm-hmm. του 20% του ελληνικού δημοσίου των ελληνικών πετρελαίων, το οποίο το περιμένουν να γίνει μέσα στον Οκτώβριο, αλλά τελικά παίρνει παράταση για αρχές του 20, διότι δεν βιάζεται ούτε το ελληνικό δημόσιο, αλλά από την πλευρά και ο όμιλος Λάτσι, που έχει το 45%, επίσης θα είναι να πουλήσει ποσοστό. Υπήρχε το ενδεχόμενο, και αυτό έχει συζητηθεί σε κυβερνητικό επίπεδο, να πουληθεί αυτό το 20% μέσω του χρηματιστηρίου. Όμως, ναι, χρειάζεται ειδικό πλαίσιο, Γιώργο, για να πουληθεί το 20% των ελληνικών πετρελαίων. Συν το γεγονός ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου έχουμε την πώληση της ΔΕΠΑ, όπου εκεί τα ελληνικά πετρέλαια είναι βασικός μέτοχος και δεν θα αυτή τη στιγμή να υπάρχουν δύο ταυτόχρονες αποκρατικοποίηση η κυβέρνηση και να πουληθεί ένα ποσό των ελληνικών πετρελαίων και να πουληθεί η ΔΕΠΑ. Συνεπώς το κρατάει, το καθυστερεί. Πάμε για αρχές του 20 να βελτιωθεί ακόμη καλύτερο το κλίμα. Πάντως είναι δεδομένο ότι οι πρώτες κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση πηγαίνοντας σε φαν της Αμερικής, ναι, υπήρξε ενδιαφέρον να αγοράσουν ποσοστό, αλλά βέβαια το πρόβλημα είναι ότι όλοι θέλουν με discount, θέλουν με έκπτωση, θέλουν το χαμηλότερο τίμημα. Κατά αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν θέλει να το κάνει γιατί αυτή τη στιγμή βγαίνει σε επίπεδο εσόδων. Συνεπώς, αρχές του 20 θα περιμένουμε την πώληση του 20% των ελληνικών πετρελαίων. Ας από κάτι τέτοιο θα παρέπεμε και σε ξεπούλημα ασημικών ή τουλάχιστον. Σαφέστατα. Και εδώ θα έρθει η κυβέρνηση. Τα έσοδα πάνε μια χαρά. Το θέμα είναι ότι τα επιτόκια είναι ήδη αρνητικά. Προφανώς θα γίνει και άλλη μια έκδοση ελληνικού, ναι, κρατικού επιτοκίου μέχρι τέλος του χρόνου. Δεν υπάρχει βιασύνη σχέση που αν θα υπήρχε πριν από κάποιους μήνες. Βέβαια. Τώρα, πάμε και στην τελευταία μας είδηση. Ναι, η τελευταία είδηση αφορά την Εθνική Ασφαλιστική. Από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία πώληση του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής. Goldman Sachs, Morgan Stanley είναι οι δύο βασικοί σύμβουλοι. Μια διαδικασία η οποία και εδώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε ότι είναι από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη, ασφαλιστική εταιρεία της χώρας. Θα δούμε τι θα γίνει. Και εδώ, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε μέχρι τέλος του χρόνου να πουληθεί το 80%. Και εδώ υπάρχει ενδιαφέρον κυρίως από αμερικανικά αλλά και ευρωπαϊκά funds. Μάλιστα, εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα αυτά. Ναι, στην Τόγκα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Γεια χαρά.